Θέλω να σε ρωτήσω για αυτό που συμβαίνει στον Πέτρο Κωστόπουλο. Κοίταξε, παιδιά, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Οι επιχειρήσεις, και ο μπαμπάς μου ήταν επιχειρηματίας, έτσι, ο μπαμπάς μου ήταν πολιτικός μηχανικός και έκανε κτίρια. Ο κάθε επιχειρηματίας έχει τα πάνω του, έχει και τα κάτω του. Μπορεί κάποια στιγμή να καταστραφεί, μπορεί να συμβεί κάτι, κακή διαχείριση θες, οτιδήποτε, έτσι. Το ότι ήταν ένας επιχειρηματίας όμως που τόσα χρόνια έκανε έναν κολοσσό, το αναγνωρίζουμε. Το ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, πάλι το αναγνωρίζουμε. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει τώρα όλοι να αρχίσουμε να βαράμε. Μάλιστα, και σε αυτό συμφωνώ. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του. Μπορεί να έκανε κάποια οικονομικά λάθη. Μπορεί να έκανε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα χειρίστηκε σωστά. Δικαίωμα του καθένα είναι. Από την άλλη, καταλαβαίνω και τον κόσμο που μπορεί να πει ότι ξέρει κάτι. Δεν έχω πληρωθεί, δεν δούλεψα και δεν πληρώθηκα, ή αυτό, ή μου χρωστάει κτλ. Εγώ προσωπικά στο λέω αυτό γιατί έχω δουλέψει πολλές φορές τσάμπα. Έχω δουλέψει τσάμπα γιατί είχα μια ιδεολογία σε αυτό το οποίο δούλευα. Έχω δουλέψει και σε ταινίες τσάμπα, όταν ήμουν ηθοποιός, και σε θέατρο τσάμπα. Σε γιατί ποια που... ταινία είσαι, Δεν θέλω να το πω. Γιατί, τραπέζι. Δεν θέλω να το πω, διότι είναι μια μεγάλη ταινία. Τέλος πάντων. Για το ξέρεις εσύ. Όχι, αλλά και εγώ έχω δουλέψει τσάμπα και σε νιώθω. Καλά, σε ταινίες, παιδιά, συγγνώμη. Πολλοί έχουν δουλέψει τσάμπα. Όχι, σε ταινίες, γενικά. Όχι, είναι αυτό που λέω. Έχω κάνει πολλές φορές και έχω. Ειδικά σε δουλειές, ας πούμε, καλλιτεχνικές, όπως είναι το θέατρο, που ξέρεις ότι δεν έχει ο άλλος πολλά λεφτά. Τσάμπα, να έχω βάλει σκηνικό, να έχω κάνει, να έχω αλλάξει σκηνικά από πίσω. Έχω κάνει πολλά πράγματα. Οπότε λες να κάνει κύκλο η ζωή για ξανά έρθουμε ξανά να πάλι τζάμπα όλοι. Πολύ, πάρα πολύ εύκολο. Εμένα δεν με εκπλήσει καθόλου. Περιμένω τα πάντα. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Ναι, θέλω να δω πού θα τελειώσει το κύμα. Δηλαδή, εμένα δεν με τρομάζει τίποτα. Δεν με τρομάζει απολύτως τίποτα. Έχω δουλέψει, λέω, χωρίς λεφτά και δεν με τρομάζει απολύτως τίποτα. Θέλω να δω πού θα τελειώσει αυτό. Πού είναι ο τείχος. Γιατί με φοβίζει που με παίρνει μπάλα. Αυτό μόνο. Όχι πάντως το πώς θα καταλήξω. Πέτρο, η αλήθεια είναι ότι είναι εντυπωσιακό. Άνθρωποι που δούλεψαν μαζί του, που μείνανε δίπλα του και συνεχίζουν και είναι δίπλα του. Κοίταξε, που ο Κωστόπουλος. Δεν είναι μόνο αυτή δηλαδή η πλευρά που λες. Πάντοτε, που... πάντοτε και από το κλικ που το ξεκίνησε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργούσε μία εξάρτηση. Δεν ξέρω τι έχει αυτός ο άνθρωπος, αλλά τον ερωτευόντουσαν. Νομίζω ότι τον Κωστόπουλο τον αγάπησαν όλοι όσοι δούλεψαν μαζί του. Συνεργάτες 14-15-17 χρόνια. Οπότε ο έρωτας, όταν σπάει πολλές φορές, μπορεί να δημιουργήσει καυγάδες. Και μπορεί να δημιουργήσει, ξέρεις, και τσακωμούς και μίση και τέτοια. Δεν ξέρω. Ας χαλαρώσουμε λίγο. Έτσι, τώρα... Γιατί δεν είναι ούτε ο μόνος ο οποίος έχει πάθει ένα μεγάλο στραπάτσο, ας πούμε, οικονομικό. Είναι εποχή κατάρρευσης. Και ούτε είναι ο μόνος ο οποίος μας έχει, ας πούμε, ρε παιδί μου, δημιουργήσει μια αναστάτωση οικονομική.